Μαστηράκη. Νίκος Κουγιουμτζής, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, και μαζί του είναι ο κύριος Μπάμπης Κιδηρεγιάν, ο οποίος είναι έμπορος. Καλησπέρα και στους δυο σας. Μας ακούτε? Στην περιοχή. Καλησπέρα κύριε Κουγιουμτζή, μας ακούτε? Βεβαίως, σας ακούω. Ωραία. Μάλλον εγώ δεν σας άκουγα. Λοιπόν, αν θέλετε, ανοίγετε λίγο και οι δύο να βλέπουμε εικόνα όπως είστε και να μιλάτε, βέβαια. Να δούμε τι. Είμαστε σε ένα παραδοσιακό μαγαζί με την έννοια ότι είναι παραδοσιακή η περιοχή. Ναι. Είμαστε μαγαζί... στο Μοναστηράκι, είστε στο Μοναστηράκι, στην καρδιά, στο ιστορικό κέντρο των Αθηνών. Ακριβώς, ακριβώς. Και περιμένοντας βέβαια τους καταναλωτές, ήδη είμαστε μια εβδομάδα σχεδόν από τη Δευτέρα ανοιχτά, μετά από 2 μήνες και κάτι μέρες lockdown. Και περιμένουμε ουσιαστικά να δούμε μήπως και διανύοντας την εκπτωτική περίοδο ανέβει η κατανάλωση. Πράγμα όμως που στα μικρά και στα πολύ μικρά καταστήματα δεν φαίνεται. Φαίνεται περισσότερο στις αλυσίδες. Πριν πάμε και στον κύριο Μπάμπη που μας φιλοξενεί εκεί πέρα στο μαγαζί του, που είναι στο ιστορικό κέντρο, ένα συνοικιακό μαγαζί, αλλά ιστορικό μεν και διαχρονικό πολλά χρόνια φαντάζομαι, είπες μια μεγάλη αλήθεια. Βλέπουμε από τα φωτογραφικά κλικ και από τις κάμερες των συναδέλφων ότι μεγάλες ουρές, ακόμα και 100 και 200 μέτρων, σε αλυσίδες. Ακριβώς. Ναι. Αυτό ισχύει. Εκεί τι γίνεται, έχουν μέλη εκεί δηλαδή? Όχι, δεν έχουν μέλη. Απλώς με το click away είχαν μείνει πολλές παραγγελίες πίσω και έρχεται ο κόσμος ή να παραλάβει τις παραγγελίες αυτές ή να αλλάξει τα προϊόντα που είχε πάρει στο click, κατά τη διάρκεια του click away και δεν μπορούσε να τα αλλάξει. Άρα οι ομάδες, τα καταστήματα τα οποία είχαν καλό ηλεκτρονικό e-shop προηγούνται σε αυτή τη φάση. Αυτό μας λέει ουσιαστικά. Και στο click away τα είχαμε πει και τις προηγούμενες φορές, κύριε Σιαδήμα, ότι όσοι είχαν ένα δομημένο, ένα καλό e-shop, λειτουργούσαν και όσο ήταν κλειστά, αλλά και κατά τη διάρκεια του click away. Αλλά αυτό είναι το 17% της συνολικής επιχειρηματικότητας της χώρας. Mm-hmm. Το υπόλοιπο 83% δυστυχώς έτσι δεινοπαθούσε. Βρισκότανε σε μια κατάσταση πολύ πολύ χαμηλά, με την έννοια ότι όλοι οι άνθρωποι αυτοί περιμένανε πώς και πώς να ανοίξουν τα καταστήματά τους, όπως ανοίξαν τη Δευτέρα, να έχουν εκπτωτική πολιτική, γιατί στην αγορά υπάρχουν εκπτώσεις που φτάνουν και αγγίζουν και το 70%. Και είναι μονόδρομος για όλους αυτούς τους επιχειρηματίες για να προσελκύσουν ουσιαστικά καταναλωτές στα μαγαζιά τους να κάνουν γενναίες εκπτώσεις, γενναίες προσφορές. Αυτό το βλέπουμε, αλλά δεν βλέπουμε τη μεγάλη κατανάλωση. Να ρωτήσουμε... Κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, κύριε Σιαδήμα, γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα. Μα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σήμερα είμαστε εκεί μαζί σας και με τη δικιά σας τη βοήθεια για να δούμε τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Κύριε Χιδηριάν, πώς μας ακούτε, φαντάζομαι. Βεβαίως σας ακούω. Και καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Βλέπω αυτή την ώρα ότι το μαγαζί είναι γεμάτο εκ πρώτης όψης. Έτσι, η εικόνα μιλάει από μόνη της. Αν ανοίξετε λίγο και οι δύο ακόμα περισσότερο, λίγο να δούμε την εικόνα πίσω. Βλέπω σακάκια, βλέπω πουκάμισα, βλέπω μπουφάν. Καλά βλέπω, φαντάζομαι. Πολύ καλά βλέπετε, ασφαλώς. Και εδώ τα βλέπεις όλες, τα φέρνω λίγο πιο κοντά. Χειμερινό είδος, ναι, το οποίο πρέπει να πουληθεί μέσα σε ένα μήνα. Το οποίο του χρόνου, αν του μείνει του Χιδηριάν, δεν ξέρω αν θα πουλιέται, γιατί θα λέω άλλο στο νέο μοντέλο. Θα είναι ντεμοντέ μετά. Ναι. Και ο Μπάμπης ο Χιδηριάν θα προσπαθήσει έτσι να το διώξει αυτό και αμέσως μετά στον επόμενο μήνα να πάρει τα αερινά είδη, τα ανοιξιάτικα. Πώς θα τα καταφέρει ο άνθρωπος αυτός? Ακριβώς, γιατί χρειάζονται χρήματα και τρέχουν και υποχρεώσεις. Για να ακούσουμε τον κύριο Χιδηριάν. Πώς ξεκινήσατε τη Δευτέρα, από τη Δευτέρα? Κοιτάξτε, είναι η πέμπτη μέρα των εκτόσεων, τέλος πάντων, που έχουμε ανοίξει. Mm-hmm. Δεν μπορούμε ακόμα να έχουμε ακριβή στοιχεία, αν δεν περάσουν 10-15 μέρες για να έχουμε πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Η κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας και στην παραδοσιακή αγορά του Μοναστηριακού που εμείς είμαστε είναι μικρή. Αφενός μεν διότι ο κόσμος δεν κατεβαίνει εύκολα στο κέντρο, διότι έχει μόνο 2 ώρες στη διάθεσή του ή φοβάται να μπει στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αφετέρου, πάρα πολλοί κόσμος δεν έχει χρήματα για να ξοδέψει να πάει να κάνει τις αγορές του. Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε σε αναμονή και περιμένουμε. Οι δε ουρές που βλέπετε στην οδό Ερμού και τα λοιπά και σε άλλες περιοχές, σε κάποια πολυκαταστήματα, πολυχώρους, είναι ότι ο λόγος είναι ο εξής. Ότι αυτά τα καταστήματα δεν μπορούν να δεχτούν στο εσωτερικό τους χώρο πάρα πολύ κόσμο.
Διότι για 1000 τετραγωνικά, παραδείγματος χάρη, πρέπει μέσα σε αυτό το κατάστημα των 1000 τετραγωνικών να είναι μόνο 40 άνθρωποι. Κατά συνέπεια, οι υπόλοιποι περιμένουν έξω στον δρόμο. Γι' αυτό και σχηματίζονται όλες αυτές οι ουρές. Mm-hmm. Στο κέντρο τώρα, στην παραδοσιακή αγορά του Μοναστηρακίου, που εμείς είμαστε πάρα πολλά χρόνια, θα ήθελα να κάνω μια παράκληση μέσω της δικής σας εκπομπής. Στο Δήμο Αθηναίων, στην πλατεία Μοναστηριακίου, παρακαλώ να μπουν ισχυροί προβολείς, να υπάρχει άπλετο φως, διότι αυτή η περιοχή που είναι 500 μέτρα από το Σύνταγμα και τη Βουλή των Ελλήνων δεν έχει επαρκή φωτισμό, με αποτέλεσμα μαζεύονται περίεργοι άνθρωποι. Με ό,τι σημαίνει αυτό που περιγράφεται, με ό,τι σημαίνει αυτό. Γειτονιές, και δυστυχώς αυτό το πράγμα γίνεται επί σειρά ετών. Και γινόμαστε ρεζίλοι στους τουρίστες. Είναι, σημαντικό, σημαντικό αυτό που λέτε μέσα σε όλα αυτά. Και μιας και λέμε, με συγχωρείτε, δεν σας διακόπτω, και μιας και λέμε για τουρίστες, κανένας τουρίστας περνάει από εκεί στο πιο τουριστικό μέρος χώρας? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τουρίστας, δεν περνάει κανένας τουρίστας. Ναι. Αλλά επειδή σε λίγους μήνες θα αρχίσει η τουριστική σεζόν, παρακαλώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο Αθηναίων να βάλει φώτα στην πλατεία Μοναστηρακίου το βράδυ, να φωτίζεται, να γίνεται σαν μέρα, και να υπάρχει στο κέντρο της Αθήνας καλή, δυνατή αστυνόμευση από δημοτικούς αστυνομικούς ή της αστυνομίας της ελληνικής, έτσι ώστε αυτοί που κατεβαίνουν στο κέντρο, και οι Έλληνες και οι ξένοι, να μην φοβούνται να περπατήσουν στο κέντρο. Έχουμε σοβαρά προβλήματα. Δεν έρχεται ο κόσμος στο κέντρο γιατί φοβάται. Είναι σημαντικό έτσι όπως ασφαλώς το θέλετε. Είναι τα επιμέρους θέματα που απασχολούν τις αγορές, τις επιτόπου αγορές εδώ. Mm. Πέρα από αυτά που απασχολούν όλους μας ουσιαστικά, έτσι, και εδώ βέβαια θα πρέπει η πολιτεία να λάβει ουσιαστικά μέτρα στήριξης της μικρής και της πολύ μικρής επιχείρησης, γιατί τα μέτρα που έχουν πάρθει είναι προς τη θετική κατεύθυνση, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Κύριε Σιαδήμα, δεν επαρκούν. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Κύριε Κογιουμτζή, είμαστε σε ένα μαγαζί που, δόξα ο Θεός, είναι γεμάτο από εμπόρευμα και μάλιστα και στην καταλληλότερη σεζόν. Με εκπτώσεις κλείσατε, με εκπτώσεις ανοίξατε. Το θέμα είναι ότι περιμένετε τους καταναλωτές, τους υποψήφιους αγοραστές. Εσείς, για παράδειγμα, τώρα, και έρχομαι σε εσάς που μας έχετε φιλοξενήσει τόσες φορές στο μαγαζί σας, που πουλάτε τσολιάδες, αγαλματάκια, παρθενώνες, παραδοσιακά δωράκια. Πώς θα δουλέψετε εσείς και πού είστε ανοιχτός? Με τι, αφού δεν υπάρχουν τουρίστες? Βεβαίως. Εδώ υπάρχει ένα θέμα μεγάλο και το έχουμε πει επανειλημμένα. Και δεν είναι, όταν λέμε εγώ, ίσον το 30% ουσιαστικά. Μα ρωτάω τον Κουμιντζή γιατί εκπροσωπεί αυτό το 30%. Όπως ο Χιδηριάν, το υπόλοιπο 20% που έχει ρούχα, γιατί είναι και άλλοι που έχουν ενδύματα, είναι άλλοι που πουλάνε σεντόνια, κουβέρτες, ο καθένας ανήκει σε ένα εμπόριο γενικά, δεν είναι μόνο τα ρούχα, ναι. Για αυτούς όλους τους ανθρώπους, όλους τους συναδέλφους, είπα πριν, πρέπει να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα. Και στην κατεύθυνση του ενοικίου, της μείωσης, της διατήρησης της μείωσης ουσιαστικά του ενοικίου, και πέρα από το Φεβρουάριο, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, και όσο θα διαρκέσει αυτή πανδημία. Και μας δίνετε πάσα τώρα, θα μας τα πει ο κύριος Βελισσαράκος, τι ισχύει με τα ενοικία. Γιατί σήμερα έκανε ανακοινώσεις στα Εκούρας, ναι. Ακριβώς. Και επιστρεπτέα προκαταβολή που θα πρέπει, γιατί μάλλον προς την κατεύθυνση του να μειωθεί η επιστρεπτέα. Δεν θα πάρετε πολύ επιστρεπτέα. Τώρα θα μας τα πει ο Βελισσαράκος, δυστυχώς. Η έρευνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας πριν από μέρες έδειξε ότι το 45% των επιχειρήσεων δεν έλαβε επιστρεπτέα για κάποιον λόγο. Σημαντικό ποσοστό, κύριε Σιαδήμα. Ένα στους δύο είναι. Έτσι, θα πρέπει να το δει η πολιτεία. Ένα στους δύο είναι. Και βεβαίως θα πρέπει να πάμε πάλι σε μια ρύθμιση τουλάχιστον 120 δόσεων και κούρεμα των χρεών της πανδημίας. Μες. Αυτά συμβαδίζουν. Είναι μαζί. Και βεβαίως ο φόρος επιτιδεύματος, όταν λειτουργείς, όταν είσαι κλειστός στις 360 μέρες στις 140, τι φόρο επιτιδεύματος θα πληρώσει για το έτος που πέρασε? Έτσι, δεν είναι μια κοινωνική αδικία αυτή προς τον κλάδο μας αυτή τη στιγμή? Ναι, όπως ναι. Και το ύψος, το χτίσιμο του αφορολόγητου. Γιατί εμείς να μην έχουμε ένα χτίσιμο αφορολόγητο, να ξεκινάμε από το μηδέν να πληρώνουμε τους φόρους μας? Έτσι, είναι σημαντικά, και βεβαίως όλα αυτά θα πρέπει να τα δει η πολιτεία και θα πρέπει ουσιαστικά να αρχίσει να τα ανακοινώνει από τώρα, για να προγραμματίζουμε όλοι εμείς, όλος ο εμπορικός και επιχειρηματικός κόσμος, τι μπορεί να κάνει. Γιατί αν κάνουμε μια βόλτα στην οδό Ηφαίστου, ένας από τους πιο εμπορικούς δρόμους της πόλης της Αθήνας, θα δούμε και ξενίκια στα μαγαζιά. Ανοίγεται μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, για μισό λεπτό. Ποτέ δεν έχουμε δει ξενίκια στα μαγαζιά. Μισό λεπτό.
Πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Βελισσαράκο, τον φοροτεχνικό. Μια και λέμε για νίκια και επιστρεπτέα, να μα πει τι τελευταίε ειδήσει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και να ξεκινήσουμε, κύριε Βελισσαράκο, θέλω από την επιστρεπτέα προκαταβολή. Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνω. Καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Λοιπόν, από ό,τι μαθαίνω, δεν είναι ευχάριστα τα νέα όπως οι προηγούμενες επιστρεπτές. Δηλαδή, κάποιοι που έχουν μηδενικό τζίρο, έχει περιοριστεί πολύ ο κύκλος αυτών που θα πάρουν χρήματα. Να πω το εξής, να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές σας. 732.000 αιτήσεις γίνανε για την επιστρεπτέα προκαταβολή 5. Τώρα, αυτή που μιλάμε. Αυτή που μιλάμε. Αυτή που τελειώνει 19 του μήνα. Ακριβώς, ναι. Και θα διανύμει το Υπουργείο 1,5 δις. Ναι. Που σημαίνει, αν παίρνανε όλοι. 200, τι θα πάρουν ο καθένας, ναι. Θα πέρανε 2.000 ναι. ευρώ ο καθένας. Ναι. Από πληροφορίες που υπάρχουν από το Υπουργείο, θα κοπούνε πάνω από τους μισούς σε αυτή την επιστρεπτέα, γιατί στην προηγούμενη βγήκε εκτός προϋπολογισμού το Υπουργείο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται επιπλέον ελέγχοι και να μπαίνουν κόφτες. Ναι. Οι κόφτες που θα μπουν σε συγκεκριμένη επιστρεπτέα, από ό,τι μαθαίνουμε, θα κόψει πάνω από τους μισούς. Άρα σημαίνει 4 στους 10 θα πάρουν επιστρεπτέα. Και ουσιαστικά θα πάρουν από 4 με 5 χιλιάρικα αυτοί που θα, θα πάρουν. Ουσιαστικά κατά μέσο όρο. Κατά μέσο όρο, οι 4 στους 10 σημαίνει ότι θα πάρουν οι 300.000 δια 1,5 δις. Πολύ σωστά, 5.000 ευρώ κατά μέσο όρο, ναι, ο καθένας. Ναι. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, περιορίζει πολύ τον κύκλο. Κύριε Κουγιουμτζή, ναι, το λέγατε. Να, σας απάντησε, ναι, επί τόπου. Ακριβώς. Ακριβώς. Από τον αέρα του κόντρα. Ναι. Θα προσγειωθούμε όλοι στα 1.000 ευρώ. Ναι. Τουλάχιστον. Εφόσον προσγειωθούμε στα 1.000 ευρώ. Τουλάχιστον να πάρετε από 2.000 και α πάρετε από 5, να πάρουν όλοι, λέτε. Ναι. Α πάρουμε το χιλιάρικο χωρίς να το επιστρέψουμε πίσω. Να είναι μη επιστρέψιμο. Και ας ανοίξουμε και παραπάνω τον κύκλο των ενδιαφερομένων. Και οι τρεις προηγούμενες, οι τέσσερις, οι τρεις ας πούμε που ήταν επιστρεπτές, να γίνουν μη επιστρεπτές. Για να μπορέσουν να δώσουν ανάσα στις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι όπως το θέτετε, τουλάχιστον να διευρυνθεί ο κύκλος. Κύριε Βελισσαράκο, λέγαμε για τα ενίκια, έτσι. Ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Και σήμερα μαθαίνω ότι φτάσαμε και για τον Μάρτιο τώρα, ειδικά για την εστίαση. Αυτό καταλαβαίνω, ότι πλέον είναι ξεκάθαρο ότι ο Φεβρουάριος χάθηκε για την εστίαση. Και πάμε να δούμε τον Μάρτιο τι θα γίνει με την εστίαση. Όπως άφησε να εννοηθεί σήμερα ο κύριος Σταϊκούρας, όσες επιχειρήσεις είναι κλειστές ως 15 Φεβρουάριου. Που προφανώς. Άρα θα είναι η εστίαση. Σας το λέω εγώ από τώρα για να μην ταλαιπωρήσετε. Ναι. Δεν θα πληρώσουν και το ενίκιο του Μαρτίου. Τι έχει γίνει. Δεν θα πληρώσουν το ενίκιο του Μαρτίου. Ακριβώς. Άρα διευρύνεται. Στην ουσία τι γίνεται. Προετοιμάζει τους επιχειρηματίες. Μην περιμένουν να ανοίξουν. Γιατί ακούγονταν διάφορα για την εστίαση και είχα δεχτεί αρκετά τηλεφωνήματα από εργαζόμενους εστίασης ότι 8 Φεβρουαρίου με 15 θα τους ανοίγαν. Μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται δεν θα ισχύσει δεν αυτό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, σας το λέω εγώ ξεκάθαρα. Ναι, λοιπόν, ξέρω, από ρεπορτάζ, όχι από το κεφάλι μου. Ξέρω ότι λοιπόν, είστε πολύ έγκυρος, κύριε Σιάδημα. Τώρα, αυτό τι σημαίνει ότι και το Μάρτιο συγκεκριμένες επιχειρήσεις δεν θα πληρώσουν καθόλου ενίκιο. Μάλιστα. Όπως έχει γίνει για το μήνα Γενάρη, Φεβρουάριο θα γίνει και για το Μάρτιο. Οι ιδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων θα αποζημιωθούν κατά 80% του μηνιαίου μισθώματος που είναι δηλωμένο στο TaxisNet. Από την πολιτεία. Ναι. Τώρα, αν με ρωτήσετε το πότε θα αποσημειωθούν, αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Γιατί μάλιστα, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Μάλιστα. Κύριε Κουγιουμτζή. Νομίζω ότι αυτό ισχύει για τις επιχειρήσεις, όπως είπε ανάγλυφα ο κύριος Βελισσαράκος, για αυτές που θα είναι κλειστές οι επιχειρήσεις. Ναι. Για εμάς που είμαστε ανοιχτές και κλειστές. Τι θα γίνει στιγμή, με αυτούς, κύριε Βελισσαράκο. Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις δεν ακούω κάτι. Για τις πληττόμενες δεν έχει διευκρινιστεί. Αυτό που αφήνει να εννοείται ότι θα έχουν κούρεμα το 40% του ενοικίου. Ναι. Όπως και οι εργαζόμενοι που είναι σε αναστολή σε επιχειρήσεις που είναι κλειστές. Και γενικότερα ανοιχτές. Και πληττόμενες. Όπως και οι εργαζόμενοι τα φοιτητικά που δίνουν το 60%, δηλαδή υπάρχει ένα κούρεμα 40%, το ίδιο θα ισχύσει και ισχύει για τις επιχειρήσεις που είναι πληττόμενες. Λοιπόν, έχετε καταλάβει τώρα τι γίνεται. Ναι, ρωτάτε, να διευκρινίσουμε όμως κάτι. Ναι, και έχω πολλά γιατί μηνύματα. Έχει μπερδευτεί πολλοί κόσμος. Ναι, αυτό έχει παραμπερδευτεί. Υπάρχουν επιχειρήσεις. Ναι, λένε το Μάρτιο ποιος δεν θα πληρώσει. Ναι, υπάρχουν επιχειρήσεις. Πολύ σωστή επισήμανση, κύριε Σιάδημα. Υπάρχουν επιχειρήσεις εστίασης οι οποίες είναι ανοιχτές και δουλεύουν με take away. Delivery. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι μέσα σε αυτές που δεν θα πληρώσουν καθόλου ενίκιο για το μήνα Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη.
Έτσι όπως έχει αφήσει να ενωθεί. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο να είναι κλειστή επιχείρηση να μην ανοίξει, όπως πολλά μαγαζιά, εστιατόρια που δεν ανοίγουν, γιατί δεν μπορούν να υπάρχει παροχή σερβιρίσματος. Και αυτές που είναι ανοιχτές δεν θα πληρώσουν ενοικιό. Τουλάχιστον εγώ θα έλεγα, με αφορμή την επιστρεπτέα απέντηση σε επιχειρήσεις που δεν είναι καθόλου ανοιχτές, όπως κέντρα διασκέδασης, όπως κάποια μπαρ, εκεί θα έπρεπε να είναι στοχευμένο το Υπουργείο και να παίρνουν μεγαλύτερη επιστρεπτέα προκαταβολή. Και να μην είναι και επιστρεπτέα, όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Κουμουτζής. Γιατί εγώ δεν θέλω εδώ να προκαταλάβω ούτε να χαϊδέψω αυτιά. Πάντως ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή το άφησε ανοιχτό. Είπε θα το δούμε όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Φαντάζομαι θέλει να δει. Κύριε, ο Απρίλιος, να ξέρετε, και είναι για όλους μας αυτό, ανεξάρτητα τι δουλειά κάνουμε και με τι ασχολούμαστε, ο Απρίλιος θα είναι ο κρίσιμος μήνας, όχι μόνο για τη χώρα, αλλά και για την κυβέρνηση. Εκεί θα μετρήσει αν χρειάζονται άλλες ανάσες για τις επιχειρήσεις, αν έχουμε ξεφύγει τον κίνδυνο από τον κορονοϊό, και εκεί θα μπορούν να πάρθουν και οι αποφάσεις του τι θα χαριστεί στον Κουγιουμτζή, στον κύριο Χιδηριγιάν και στους υπολείπους. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί όπως βλέπουμε, τα εμβόλια καθυστερούν συνεχώς και αυτό θα έχει επίπτωση στην οικονομία και θα πρέπει οι επιχειρήσεις να θέλουν και άλλη στήριξη στην πορεία, κύριε Σιέδημα, όπως πολύ σωστά λέτε. Mm-hmm. Και φοβάμαι ότι θα είναι πέρα από τον Απρίλιο. Θα πάμε για καλοκαίρι πάλι. Μάλιστα. Και εκεί θα γνωρίζουμε κατά τον Απρίλιο και τι τουριστική περίοδο θα έχουμε. Γιατί ο τουρισμός προσφέρει το 25% του ΑΕΠ. Ένα σημαντικό ποσοστό. Οπότε θα πρέπει να έχουμε το μυαλό μας και προς αυτή την κατεύθυνση, να δούμε τι πρόκειται να γίνει τους καλοκαιρινούς μήνες. Γιατί εμείς εδώ είμαστε μια καθαρά τουριστική περιοχή και αναμένουμε από τον τουρισμό όσο αναμένει και η οικονομία της χώρας. Έτσι. Είναι σημαντικό κομμάτι, οπότε και εκεί θα πρέπει να δούμε τι μέλη γενέστε. Και το έχουμε πει από την εκπομπή, κύριε Σιάδημα, mm-hmm. την εκπομπή σας, ότι ίσως θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική μερίμνα για τις επιχειρήσεις του κέντρου, ανεξαρτήτου κωδικού δραστηριότητας, γιατί όλες οι επιχειρήσεις του κέντρου είναι πληττόμενες. Δηλαδή, ένας φούρνος στο Χαλάνδρι ή ένα φαρμακείο μπορεί να μην έχει μείωση τζίρου, να έχει και αύξηση. Στο κέντρο της Αθήνας είναι δεδομένο ότι έχει μεγάλη μείωση τζίρου. Εγώ αυτή την ώρα, όσο μιλάτε, βλέπω μηνύματα των τηλεθεατών, τα οποία τα περισσότερα τα έχετε ερωτοαπαντήσει μεταξύ σας. Είναι μεγάλη αγωνία του κόσμου. Και καταλαβαίνετε ότι αυτή την ώρα, πέρα από τη μάχη που δίνει και η κυβέρνηση και εμείς με την πανδημία, και λέω κυβέρνηση γιατί παίρνει τις αποφάσεις, έτσι. Εμείς είμαστε και οι έμεσοι και οι άμεσοι ενδιαφερόμενοι, είναι η επόμενη μέρα τι θα γίνει και για τις επιχειρήσεις μας και για τις δουλειές μας. Τι θα ξημερώσει. Ναι. Και ο κύριο Χιδηράν εδώ, ναι. Πρέπει να πω ακόμα δύο πράγματα. Βεβαίως, να τα πείτε. Μπορώ να συνεχίσω. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει περίπτωση τα καταστήματα που πουλάνε αυτή τη στιγμή χειμερινά ενδύματα να ξεμουλήσουν. Θα μείνουν πάρα πολλά ρούχα απόλυτα. Αυτό σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις μας προς τις εταιρείες, τους προμηθευτές, θα τρέξουν και κάποια στιγμή πρέπει να τα ξεπληρώσουμε και αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα φανεί σε μερικούς μήνες. Όσον αφορά τα ενίκια, να μην ξεχνάμε ότι μέχρι και 31 Δεκεμβρίου ήμασταν περίπου 4 μήνες κλειστά και παρόλο που είχαμε σχεδόν μηδενικούς τζίρους, έχουμε πληρώσει για κάθε μήνα το 60% του ενοικίου. Ναι. Πράγμα το οποίο σημαίνει έχει φύγει χρήμα από τα διαθέσιμα της κάθε επιχείρησης. Εδώ στην περιοχή τη δικιά μας στο κέντρο, στην οδό Ηφαίστου, γύρω στο Μοναστηράκι, έχουν κλείσει αυτή τη στιγμή καμιά δεκαριά μαγαζιά, που από ό,τι φαίνεται δεν θα ξανανοίξουν. Και αυτό σημαίνει κατά αναλογία σε όλη την Αθήνα εκατοντάδες επιχειρήσεις. Όσον αφορά τα ενίκια, εμάς έρχονται οι ιδιοκτήτες και μας διαμαρτυρούνται ότι τα χρήματα που πρέπει να πάρουν από το κράτος τα παίρνουν καθυστερημένα και έχουν και αυτοί υποχρεώσεις που δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Παρακαλούμε πάρα πολύ, παρακαλούμε την κυβέρνηση να τους δώσει όσο γίνεται λίγο πιο γρήγορα τα χρήματα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Για να αντέξουμε. Και μιλάμε για ιδιοκτήτες οι οποίοι ζουν από τα ενίκια. Δεν έχουν άλλα εισοδήματα. Δεν λέμε για μεγάλο ιδιοκτήτες. Βεβαίως. Και για να αντέξουμε, πρέπει τουλάχιστον σε βάθος 4-5 μηνών να μας βοηθήσει η κυβέρνηση με μηδενικά ενίκια ή με μειωμένα ενίκια για να μπορέσουμε να αντέξουμε. Κύριε Βελισσαράκο, και αφορά άλλους. Και τους τρεις σας τώρα εκεί πέρα. Και εσείς που απαντάτε, κύριε Βελισσαράκο, ερώτημα. Ένα από τα πολλά ερωτήματα. Είπατε πριν για δόσεις. Ζητούν και κούρεμα και τουλάχιστον 120 δόσεις επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Ο κύριος Κώστας Λαμπρινή, καθημερινός τηλεθέτης. Ο κόσμος θέλει να πληρώσει. Ναι, αλλά δεν μπορεί. Δεν μιλάμε για παταχτσίδες. Δεν μπορεί, γιατί δεν υπάρχουν και ενεργές ρυθμίσεις τώρα και δεν μπορούν. Έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλές οφειλές. Το βλέπω σε καθημερινή βάση. Θέλει κόσμος να μπει σε μία σειρά, γιατί ευελπιστεί ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει όλο αυτό και θέλει να επιστρέψει και για ψυχολογικούς λόγους και για βιοποριστικούς στην εργασία του. Και αν δεν έχει ενημερότητα, δεν είναι ενήμερος, δεν μπορεί να εργαστεί, να δουλέψουν αρκετές επιχειρήσεις. Με αποτέλεσμα να θέλουν, ίσως να το έλεγα και όλοι οι,
οι οφειλέτες, όλοι οι φορολογούμενοι, να υπάρχουν ρυθμίσεις σε πολλές δόσεις με κούρεμα προσαυξήσεων. Δεν λέμε κεφάλαιο στην πρώτη φάση. Τουλάχιστον οι προσαυξήσεις να φύγουν, ώστε να αρχίσουν να πληρώνουν, να μπουν σε μια σειρά και να υπάρχει φως στο τούνελ. Το Υπουργείο Οικονομικών αυτή τη στιγμή δεν έχει ενεργεί κάποια ρύθμιση για πολλές δόσεις. Αυτές που ενεργοποίησε για όσους χάσανε τη ρύθμιση των 120 δόσεων για το μήνα Μάρτιο ως Οκτώβριο, όπως βλέπω σε καθημερινή βάση στο γραφείο, το 95% των φορολογούμενων δεν μπορεί να ξαναυπάρχει. Θα πρέπει άμεσα να υπάρξει και εδώ μια ειδική μέρημνα να ενεργοποιηθούν 120 δόσεις και θα έλεγα εγώ για κάποιους και περισσότερες. Γιατί δεν θα μπορούν να αποπληρώσουν όλα αυτά που έχουν ισορρευτεί όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν, και άμεσα να δοθεί λύση και για τις επιστρέψεις 1, 2, 3 για τις επιχειρήσεις, ναι, να ξέρουν τι χρωστάνε. Λοιπόν, βοηθήστε με.